μεταξύ άλλων είναι και ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης, υποψήφιος πρόεδρος, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο γνωστός καθηγητής, και είναι μαζί μας ο κύριος Φαραντούρης. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Τη Θεσσαλονίκη, την οποία την αγαπάτε ιδιαιτέρως, από ό,τι ξέρω, κύριε Φαραντούρη. Την αγαπάω και την επισκέπτομαι συχνά και νομίζω ότι της αξίζει και μια πολύ καλύτερη θέση στο ενδιαφέρον του Ιδροκέφαλου Αθηναϊκού Κέντρου. Και το λέω αυτό γιατί προχθές είχαμε μια συζήτηση στις Βρυξέλλες για τα θέματα της περιφερειακής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Και επίσης το κόμμα μας συζητάμε για την περιφερειακή αποκέντρωση. Και επίσης ένας από τους βασικούς μου άξονες είναι η περιφερειακή ανασυγκρότηση του κόμματος. Και επειδή όλα συγκλίνουν στην αποκέντρωση και επειδή δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό το οποίο ξεκινήσαμε να συζητάμε με αυτά που άκουγα να συζητάτε πριν, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ουσία, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πολιτική και πρέπει να δώσουμε έμφαση και το πώς θα κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο και τον κόσμο λιγάκι πιο κοντά μας, γιατί με αυτά όλα που γίνονται τον απομακρύνουμε. Θεωρείτε, κύριε Φαραντούρη, τώρα εσείς διεκδικείτε την ηγεσία του κόμματος σε μια δύσκολη περίοδο για το κόμμα, για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπάρχει αυτή η κόντρα των δύο πλευρών, των 87 και όσων αμφισβήτησαν την ηγεσία Κασελάκη και του εκπτώτου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θεωρείτε ωστόσο ότι αυτές οι εκλογές, εάν γίνουν, γιατί υπάρχει πάντα και το ερώτημα εάν θα γίνει η διαδικασία ακριβώς έτσι όπως έχει αποφασιστεί, θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου, θα συμμετέχει ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές? Κύριε Στολάκη, κατέβηκα υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πραγματικά με τα λόγου γνώσεως και σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για το χώρο μου. Και το έκανα ακριβώς για αυτό. Γιατί βλέπω έναν ιστορικό χώρο, ο οποίος είναι χώρος της προσφοράς και της θυσίας. Κυβέρνησε πρόσφατα τον τόπο και αποτελεί τη ραχοκοριά των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Ξέρετε, οι προοδευτικές δυνάμεις εκφράζονται στη χώρα μας κατά καιρούς, από διάφορους χώρους και σχηματισμούς, οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Το δεκαετία του 80 εκφράστηκαν από τον Ανδρέα Παπανδρέου και το Πασόκ. Γύρω του συστηρώθηκαν άνθρωποι προοδευτικοί, δημοκρατικοί, που θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη. Το 15 αυτό το πράγμα συνέβη με το ΣΥΡΙΖΑ. Και 10 χρόνια μετά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και πάλι πρέπει να παραμείνει επίκαιρος και να συστηρώσει γύρω του τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Και να ξεκινήσει και μια προγραμματική συζήτηση με άλλους ενδεχομένους χώρους. Αλλά το βασικό είναι να συγκροτηθεί πρώτα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνω λοιπόν και πιστεύω ότι το χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές και το συνέδριο θα τηρηθεί. Και κατεβαίνω έχοντας επίγνωση του δύσκολου εγχειρήματος και κατεβαίνω χωρίς να έχω να κερδίσω κάτι προσωπικό σε αυτή την υπόθεση. Έχω εκλεγεί ευρωβουλευτής για τα επόμενα 5 χρόνια. Και πολλοί μου λένε, γιατί δεν καθόσουν 5 χρόνια, ούτως ή άλλως η θητεία σου στην Ευρωβουλή είναι κάτι που δικαιώνει τους κόπους σου και εν πάση περιπτώσει μπορείς να ασκήσεις πολιτική ανέφελα, χωρίς να εμπλακείς σε όλα αυτά τα οποία περιγράφατε πριν βγούμε στον αέρα. Και η απάντηση είναι ότι αν πονάς πραγματικά το χώρο στον οποίο ανήκεις και με τη φανέλα του οποίου εξελέγεις και αν πραγματικά πιστεύεις ότι ο χώρος αξίζει μια καλύτερη εκπροσώπηση προς τα έξω, με μεγαλύτερη πολιτικότητα, εξωστρέφεια, σοβαρότητα και αν πιστεύεις ότι πραγματικά επήγει η πολιτική αντιπαράθεση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει αφήσει τα καρτέλ να αλωνίζουν και την ακρίβεια να είναι υψηλότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτά συζητάμε στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες, αλλά εδώ δεν αναγυρωθούν, τότε πραγματικά νομίζω ότι υπάρχει μια υποχρέωση να δώσεις ένα ηχηρό παρόν. Και αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι εν μέσω διαπληκτισμών ή εν μέσω δύσκολων συνθήκων και οπαδικών εκδηλώσεων, η πολιτικότητα και η πολιτική φωνή και η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να επισκιάζεται. Και αυτό γίνεται δυστυχώς στο ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς μήνες τώρα. Διότι πολλά άξια στελέχη και εντός κοινοβουλευτικής ομάδας και στην Ευρωβουλή και στα συνδικάτα και παντού βγάζουν πολιτικές ειδήσεις με τις παρεμβάσεις τους, προτάσεις για να πάμε παραέξω την κοινωνία, παρακάτω. Και όλα αυτά επισκιάζονται πότε από το Κοτσομπολιό, έτσι είναι, πότε έτσι από το είναι, κύριε Φαραντούρη, πότε, έτσι είναι. Πότε από τις αντεκλήσεις. Εδώ λοιπόν εγώ προσπαθώ να κρατήσω μια σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύομαι.
στην κυβέρνηση και συμπεριφέρομαι στο εσωτερικό του κόμματος. Και γι' αυτό όλο αυτό το διάστημα που με γνωρίζετε, δεν θα βρείτε μία δήλωση υπονόμευσης, δεν θα βρείτε από μένα μία δήλωση υπελικτική προς όργανα. Όταν όμως αυτή η διαδικασία, κύριε Φαραντούρη, εξελίσσεται. Σήκωσα όμως το χέρι πριν από 1,5 μήνα, ναι, και είπα μπάστα, φτάνει πια. Τέλος. Φτάνει πια αυτό το σπιράλ φθοράς. Είχα προτείνει σε όλους τους εμπλεκομένους και την ηγεσία τότε να προσφύγει άμεσα στη Λαϊκή Βούληση για να αποφύγουμε μια απαξιωτική πρόταση μομφής, διότι θεωρούσα ότι η ηγεσία και θεωρώ πρέπει να έχει πολιτική οξυδέρκεια και να προλαμβάνει καταστάσεις παρά να έρχεται εκ των υστέρων να δικαιολογεί ή να θεραπεύει. Και επειδή η πρόταση μομφής τότε ήταν πρώτων πυλών, τα θυμάστε, είχα ζητήσει γενναιότητα από τη ηγεσία και προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία, χωρίς άλλη χρονοτριβή, και η ηγεσία τότε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος είχε ζητήσει να επισπευστούν οι διαδικασίες και να κατατεθεί εδώ και τώρα πρόταση μομφής. Ορίστε τα απόνερα τώρα όλης αυτής της έλλειψης πολιτικής οξυδέρκειας, αγαπητοί μου φίλοι. Όταν εξελίσσεται αυτή η διαδικασία σε μία μάχη επιβίωσης της επιβίωσης πολιτικής εντός εισαγωγικών μεταξύ της μίας και της άλλης πλευράς όμως, πόσο μπορεί ο κόσμος να ακούσει αυτά τα οποία προτείνετε εσείς για να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη φυγή προς τα εμπρός, ΣΥΡΙΖΑ μπροστά, εξάλλου είναι το σλόγγαν σας, κύριε Φαραντούρη. Δεν θα διαφωνήσω. Γίνεται πολύ πιο δύσκολο το έργο όσων επιμένουμε να μιλάμε πολιτικά. Και δεν σημαίνει πολιτικά. Πολιτικά δεν σημαίνει αερολογίες, δεν σημαίνει αοριστολογίες, δεν σημαίνει θεωρητικολογίες. Πολιτικά σημαίνει έχεις, αδερφέ, κάποια πρόταση για τη βελτίωση της κοινωνίας. Πολύ ωραία. Πώς ρίχνεις την τιμή ενέργειας? Τη ρίχνεις την τιμή ενέργειας όπως έκανε η Γαλλία, βάλλοντας ανώτατο όριο κέρδους σε ενεργειακές εταιρείες. 3% έβαλε ο Μακρόν πριν από 3 χρόνια. Τη ρίχνεις όπως έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, αποσυνδέοντας την τιμή του φυσικού αερίου από την τελική τιμή της κιλοβατόρας. Τη ρίχνεις μειώνοντας τους έμεσους φόρους. Πώς καταπολεμάς την ακρίβεια, πατάσσοντας τα καρτέλ? Πώς το έχουν κάνει οι άλλες χώρες? Αυτά. Χθες το απόγευμα στις Βρυξέλλες είχα ραντεβού με τον Σεφκοβιτς, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωστό μας από τις θέσεις του και τις επισκέψεις στην Ελλάδα ως επίτροπος του Ενεργειακού Χαρτοφυλακίου, την περίοδο που και εγώ μεταξύ 9 και 19 ήμουν πρόεδρος Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και Νομικός Συμβούλος στη ΔΕΠΑ, από το 9 μέχρι το 19. Συναντηθήκαμε χθες εγώ ως Ευρωβουλευτής, αυτός ως επίτροπος επαναπροτινόμενος σήμερα για το χαρτοφυλάκιο των σχέσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχαμε μια κατηδίαν συζήτηση για πάρα πολλή ώρα. Βγήκε και ένα δελτίο τύπου. Μιλήσαμε για όλα όσα απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους λαούς, την επόμενη μέρα και τη χώρα μου. Και αυτό κάνω στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Καβάλα, στη Μυτιλίνη, στην Κεφαλονιά, στην Κρήτη. Αυτό κάνω από τότε που εξελέγει. Αυτό έκανα προεκλογικά και μετεκλογικά, τιμώντας την υπόσχεσή μου. Βρίσκομαι σε κάθε περιφέρεια, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο και μιλάω με τους ανθρώπους. Και προσπαθώ να είμαι ο ημάντας επίλυση των προβλημάτων. Κύριε Φαραντούρη, η υποψηφιότητά μου είναι μόνο πολιτική. Δεν ανήκω σε κάποια ομάδα, δεν εκπροσωπώ καμία ομάδα, δεν με ενδιαφέρουν οι φράξιες, δεν με ενδιαφέρει η διχόνοια, δεν με ενδιαφέρει η διαίρεση. Πιστεύω στον ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και πιστεύω ότι ακόμα εκεί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θα συσπυρωνόταν γύρω από ένα προοδευτικό δημοκρατικό κόμμα, σύγχρονο κόμμα, και γι' αυτό εισηγούμε και την ανασυγκρότησή του παράλληλα με τους 10 άξονες πολιτικής που κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα και είναι το πολιτικό μου σχέδιο. Μπορεί να λέτε, κύριε Φαραντούρη, ότι δεν σας απασχολούν όλα αυτά, αλλά σε περίπτωση που εκλεγείτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να τα αντιμετωπίσετε. Και αναρωτιέμαι. Πολύ σωστό αυτό. Και αναρωτιέμαι. Μόνο χθες, δηλαδή, η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θέλω να γίνει κανονικά το συνέδριο εκτός αν βάλει βόμβα ο Κασελάκης. Ο κύριος Τεμπονέρας έκανε λόγο για φασιστικές πρακτικές. Απ' την άλλη, ο κύριος Κασελάκης καλεί τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψουν μαζί τη δημοκρατία στο κόμμα μας. Εννοώντας βέβαια το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ως αυριανός πρόεδρος, πώς μπορείτε όλους αυτούς να τους βάλετε να συνεργαστούν ουσιαστικά? Πώς θα τους κάτσετε σε ένα τραπέζι να πάτε το κόμμα μπροστά την επόμενη μέρα, κύριε Φαραντούρη? Καταρχάς, δεν είπα ότι με ενδιαφέρουν. Προφανώς με ενδιαφέρουν. Καταρχάς, με ενδιαφέρουν όλες οι πολιτικές εξελίξεις, είτε πρόκειται για το κόμμα μου, είτε πρόκειται για όμορα χώρα, κόμματα, είτε πρόκειται για διπλανά κόμματα, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε κόμμα. Παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις και προφανώς τα τεκτενόμενα στο κόμμα μου. Ναι, εγώ εννοώ ότι. Αυτό ακριβώς. Στην πολιτικότητα, διαφοροποιώντας τη θέση μου από
οπαδικές εκφράσεις μίσους. Φυσικά η επόμενη μέρα είναι στα χέρια του εκάστοτε ηγέτη. Διότι η ενότητα, αγαπητή κυρία Τσαμπάση, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον επικεφαλής ενός συλλογικού εγχειρήματος. Γι' αυτό σας ρωτάω. Έτσι λοιπόν, η ενότητα είναι στα χέρια του Προέδρου, του ηγέτη. Πάντα έτσι γίνεται στη ζωή. Αν ο ηγέτης έχει τη δυνατότητα σύνθεσης και την πιστεύει την ενότητα και δεν θέλει να φτιάξει το βιλαέτη του, το καπετανάτο του, δεν θέλει να φτιάξει τον χώρο του, δεν θέλει να οργανώσει ένα συλλογικό υποκείμενο όπως είναι το κόμμα ανάλογα με τις προσωπικές του, προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά θέλει να τεθεί στην υπηρεσία του συλλογικού υποκειμένου, τότε έχει περισσότερες πιθανότητες να επιτύχει τη σύνθεση και την ενότητα. Όταν ξεκινάει με ένα μεγάλο εγώ. Άρα μας λέτε ότι μπορείτε να το κάνετε. Άρα μας λέτε ότι μπορείτε να το κάνετε. Κύριε Τσαμπάση, στη ζωή μου έχω μάθει να ενώνω και όχι να διχάζω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Ωραία. Και ως εκπαιδευτικός, καθηγητής Πανεπιστημίου 25 σωστά, χρόνια, σωστά. Η δουλειά μου είναι να συνθέτω τις απόψεις στο αμφιθέατρο και στο Πανεπιστήμιο. Και ως δικηγόρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου 25 χρόνια και ως πρόεδρος διοικητικών συμβουλίων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και ως πρόεδρος του Eurogas το 16-19 των 35 ενεργειακών εταιριών στην Ευρώπη με τελείως ετερόκλητα συμφέροντα και προτεραιότητες, η δουλειά μου ήταν να συνθέτω. Και χαρακτήρες, σε φαντάζομαι. Συμβούλιο, σε ένα διοικητικό συμβούλιο συνθέτης. Δεν συγκρούεσαι μόνο. Όταν χρειαστεί να συγκρουστείς, θα συγκρουστείς. Αλλά δεν ξεκινάς συγκρουσιακά. Μάλιστα. Και δεν ξεκινάς με το εγώ. Η δουλειά μου λοιπόν είναι να συνθέτω. Και πιστεύω ότι επιμένοντας στη σύνθεση, τελικά πετυχαίνεις και τον πολλαπλασιασμό. Επιμένοντας το διχασμό, τελικά πετυχαίνεις τη διαίρεση και τη συρρήκνωση. Μάλιστα. Κύριε Φαραντούρη, μιλήσατε και για όλα όσα συμβαίνουν στα όμορα κόμματα. Φαντάζομαι παρακολουθείτε τις εξελίξεις και στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή μια διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ. Επανεξελέγει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, αλλά θέλω να ρωτήσω. Δεν αποκλείσατε το ενδεχόμενο του να υπάρξει μια σύγκληση με άλλα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά. Αυτό σημαίνει συνεργασία και με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί δικής σας ηγεσίας? Ένα μικρό σχόλιο για τα τεκτενόμενα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας χώρος που και αυτός στο παρελθόν εξέφρασε την προοδευτική δημοκρατική παράταξη επί Ανδρέα Παπανδρέου. Στην πορεία με τις γνωστές εξελίξεις κλειδωνίστηκε και συρρυκνώθηκε. Όταν μετά τις ευρωεκλογές τα κορυφαία στελέχη στο κόμμα αυτό αμφισβήτησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρότι ο Έρμος αύξησε τα ποσοστά του κόμματός του, έστω κατάτι, αύξησε τρίτο κόμμα, βγήκε, αύξησε λίγο τα ποσοστά του, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια εκλογική τεράστια προσδοκία από το ΠΑΣΟΚ, για να σας το πω ευθασώς. Τέλος πάντων, τα αύξησε, παρά τα αυτά, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέφυγε στην κάλπη. Εφόσον με αμφισβητείτε, πάμε σε κάλπες για να εκτονωθεί αυτή η αμφισβήτηση και όποιος τέλος πάντων επικρατήσει. Επικράτησε. Στον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την παράθεση, έτσι να το πούμε λίγο, ξεκινήσαμε σε ένα σπιράλ το οποίο οδηγήθηκε στα σημερινά φαινόμενα και τεκτενόμενα. Άρα λοιπόν, όταν ένας ηγέτης θέλει πραγματικά να εκτονώσει μια κατάσταση, κάνει και τις αντίστοιχες επιλογές. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει πλειοψηφικά αυτό το ρεύμα των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων στον τόπο και μπορούμε να το αναλύσουμε όση ώρα θέλετε. Γιατί? Είναι όμως ένας όμορος χώρος και παρακολουθώ με σεβασμό τις εξελίξεις στο εσωτερικό του. Και υπάρχουν άνθρωποι που γενοέρχονται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δεξαμενή προοδευτικών δημοκρατικών ανθρώπων που σε μεγάλο βαθμό νιώθουν κατά καιρούς και ανέστη. Νιώθουν δηλαδή χωρίς σπίτι, άστεγοι. Και ψάχνουν μια στέγη να στεγαστούν. Νομίζω δεν λέω κάτι περίεργο, δεν λέω κάτι πρωτοφανές. Το καταλαβαίνετε κι εσείς αυτό που λέω. Το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι κατά καιρούς άνθρωποι αναζητούν το πολιτικό του σπίτι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ή και άλλων κομμάτων της ίσονος αντιπολίτευσης του λεγόμενου προοδευτικού δημοκρατικού τόπου. Αυτό το αυτονόητο λοιπόν πρέπει εμείς να το ακούσουμε. Και αυτό που λέω εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς επειδή τιμήθηκε να είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αξιωματικής, της αντιπολίτευσης, ως αξιωματική αντιπολίτευση των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, θα έπρεπε να είχε ηγηθεί
αυτού του προγραμματικού διαλόγου. Να δούμε, ρε παιδιά, αν συμφωνούμε σε πέντε πράγματα. Μπορεί να μην συμφωνούμε. Όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ, γενικότερα με προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις, στο συνδικαλισμό, στα συνδικάτα, στις ενώσεις, στα επιμελητήρια και βεβαίως στη Βουλή. Γιατί όχι. Και εκεί, αν πραγματικά υπάρχουν πέντε αράδες στις οποίες μπορούμε να συμφωνήσουμε για την εξωτερική πολιτική, για το δημογραφικό, μάλιστα, για την ακρίβεια, ενδεχομένως, να κάνετε κάποιες κοινές ενέργειες. Ενδεχομένως αυτό κάποια στιγμή να γεννήσει και μια εκλογική συνεργασία. Δεν την επιζητούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν την αποκλείεται κιόλας. Ούτε είναι το μείζον. Στο παρελθόν ξεκίνησε μια συζήτηση σύγκλησης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με όρους εκλογικούς αμιγώς. Λάθος. Τα περί απλής αναλογικής πέρυσι μιλάω. Στη συνέχεια, μετά τις ευρωεκλογές, ξεκίνησε μια συζήτηση για την κεντροαριστερά, όπου κάποιοι την εξέλαβαν ως σκιάχτρο, φόβητρο που θα τους καταστήσει τέλος πάντων εκτός νυμφώνα. Θα τους βάλει και ξεκίνησαν να μιλάνε, να δαιμονοποιούν μια συζήτηση και να λένε ότι πρόκειται για κεντροαριστερό χυλό. Μιλάω για τον κύριο Κασελάκη, για να μην κλείνουμε τα λόγια μας. Και του συμβουλάτορέ του. Και ότι όποιος μιλάει για προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις είναι διαπλεκόμενος, εξυπηρετεί ένα σχέδιο διαπλοκής. Καταρχάς, εγώ μιλούσα ως επιτοπλίστων γι' αυτό. Μάλιστα. Και μιλούσα ως επιτοπλίστων γι' αυτό, υπογράφοντας και κοινά άνθρα με συναδέλφους μου, έχοντας επίγνωση των πολλών που μας χωρίζουν και των κάποιων που ενδεχομένως μας ενώνουν ως περήφανο μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγής ευρωβουλευτής. Αυτά τα πράγματα έδειξαν ιτοπάθεια, έδειξαν φοβικότητα και έβγαλαν το ΣΥΡΙΖΑ από μια πλεονεκτική θέση και μια μεγάλη ευκαιρία μετά τις ευρωεκλογές να βγει μπροστά και να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Μάλιστα. Αυτό που πιστεύω ότι επήγει και οπωσδήποτε είναι προτεραιότητά μου είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει από το καβούκι του. Και με την αυτοπεποίθηση που είχε στο παρελθόν, το 13, το 14, το 15 ή αντίστοιχα πριν από δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, να ανοίξει μια μεγάλη αγκαλιά για τις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις και βεβαίως να συζητήσει με όλους με αυτοπεποίθηση. Κύριε Φαραντούρη. Αλλά χωρίς αλαζονία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καλή Φαραντούρη. Συνέχεια. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.